χρώματα και αρώματα στην κριτική φύση με τους πολίτες να γιορτάζουν την Πρωτομαγιά. Πολύ οργανωμένη σήμερα, εδώ με καλούς φίλους, καλό φαγητό, ήλιο, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Παιδιά, καλό μήνα, στην υγεία σας, με το καλό και Χριστός Ανέστη. Πώς περνάτε? Μια χαρά, ωραία, με καλή παρέα, καλούς φίλους, μια χαρά είμαστε. Οπότε φαντάζομαι το γλέκι θα κρατήσει μέχρι το απόγευμα. Όσο πάει. Καλό μήνα! Στη γιορτή της Άνοιξης, αρκετές οικογένειες και μεγάλες παρέες ξεχύθηκαν στη φύση. Τέλεια, τέλεια. Μια χαρά περνάμε. Την υγεία μας έχουμε. Καλή παρέα και όλα καλά. Μαργαρίτες, θα γίνει ωραίο Στεφάνι. Να κάνουμε το Στεφάνι, να περάσουμε καλά το μήνα μας. Ναι. Και του χρόνου να είστε καλά. Αρκετός κόσμος εδώ στο καρτερό, βοήθησε και ο καιρός. Βέβαια, όλα καλά. Οι ψυσαριές θα πάρουν φωτιά. Εντός ολίγου. Οι εικόνες που ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στο καταπράσινο σκηνικό στο φαράγγι του καρτερού. Ανέτοιμοι είμαστε, ναι. Ήρθαμε σήμερα μια μέρα γιορτής, να απολαύσουμε τη φύση, την άνοιξη, σε ένα μέρος πολύ όμορφο για το Ηράκλειο. Η παρέα μας είναι πάνω από 50 άτομα. Κρατάμε τραπεζάκι. Εγώ έχω βραχή. Καρεκλίτσες και το φαγητό είναι πιο μέσα. Θα πρέπει να βραχείτε για να περάσετε. Έχουν βάλει πετρίτσες, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος βράχηκε. Δεν φταίω. Δεν πειράζει. Οι ψυσταριές πήραν φωτιά σε ολάνθιστα χωράφια αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Πώς έχετε ψήσει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα ούτε 2 κιλά. Τίποτα. Για το λόγο του αγητές και ό,τι έχουν φάει εκεί πέρα. Εσείς δηλαδή έχετε να λάβει το ψήσιμο εδώ πέρα. Θέλοντας και μη θυσιάζει. Κάποιος πρέπει να θυσιαστεί για το κοινό καλό. Είμαι εγώ αυτός. Μεγάλη παρέα βλέπουμε. Ναι, μεγάλη παρέα, μεγάλη καρδιά, μεγάλη όρεξη. Οι ψήστες έβαλαν τα δυνατά τους και με το κρασί να ρέει άφθονο. Από τις 11 η ώρα ξεκινήσαμε, μια χαρά. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Από πού ήρθατε εσείς? Από το Ηράκλειο. Μεγάλη παρέα. Εδώ βλέπεις. Είμαστε 15-20 άτομα. Ναι. Μια χαρά. Εσείς την πάτε, τι κάνετε ως ψήστης? Ως ψήστης πάντα δοκιμάζω και μετά παραδίδω στο το τραπέζι. Μια χαρά όλα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Παρέα, φαγητό και καλή παρέα, τίποτα άλλο. Και στο τέλος σύγκισμα. Ναι. Κοπέλες μάζεψαν μαργαρίτες, παπαρούνες και αγριόλουλουδα και έφτιαξαν στεφάνια, τα οποία στόλισαν στις πόρτες και στα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Ενώ και οι κολαΐνες είχαν την τιμητική τους.